Αγώνας δρόμου με εξαιρετική επικινδυνότητα είναι η καθημερινή εργασία των σερβιτόρων στο παραλιακό μέτωπο του Ρεθύμνου. Εργαζόμενοι που εξυπηρετούν λουόμενους αναγκάζονται να διασχίζουν το δρόμο εκατοντάδες φορές τη βάρδιά τους από το κατάστημα μέχρι την παραλία, συχνά με κίνδυνο της σωματικής τους ακεραιότητας. Μιλάμε για τους σερβιτόρους οι οποίοι εργάζονται στην εκάστοτε επιχείρηση και μιλάμε για ένα παραλιακό μέτωπο εδώ στο Ρέθυμνο, το οποίο είναι περί τα 3 χιλιόμετρα, γεμάτο καφετέριες, τα οποία οι σερβιτόροι αναγκάζονται καθημερινά να κάνουν ακροβατικά, ούτως ώστε να μπορέσουν να πάνε τις παραγγελίες στους πελάτες, πολλές φορές με κίνδυνο τη ζωή τους. Η οδηγική παιδεία φαίνεται πως είναι πολλές φορές υπό εξαφάνιση, υποχρεώνοντας τους εργαζόμενους να τρέχουν για να προλάβουν να κάνουν τη δουλειά τους, προσευχόμενοι να καταφέρουν να περάσουν το δρόμο με ασφάλεια απέναντι σε οδηγούς που δείχνουν να μην ενδιαφέρονται. Δυστυχώς, η οδική συμπεριφορά δεν είναι καλή, δεν σέβονται οι οδηγοί τον εκάστοτε σερβιτόρο, ο οποίος τρέχει για να προλάβει και πολλές φορές δεν προλαβαίνει να κοιτάξει καν τον δρόμο και τελευταία στιγμή έχουμε αποφύγει πάρα πολλά ατυχήματα. Τρέχουν μερικές φορές, αλλά εντάξει, και εμείς θα κοιτάμε να δούμε πώς θα περνάμε τον δρόμο με ασφάλεια. Καλό θα ήταν μερικοί οδηγοί να πηγαίνουν λίγο πιο σιγά. Είναι επικίνδυνοι και συνέχεια τουρίστες δεν βλέπουν, ώρες-ώρες έχει πολλούς ταξιτζίδες που χτυπάνε συνέχεια κόρνες, κάνουν φασαρία, το ένα το άλλο. Θέλει προσοχή εδώ πέρα, ναι. Είναι λιγάκι δύσκολο, αλλά τα καταφέρνουμε. Την ίδια στιγμή, οι αμοιβές που λαμβάνουν οι περισσότεροι εξ αυτών δεν είναι αντιπροσωπευτικές της επικινδυνότητας του επαγγέλματος, με τους εργοδότες συχνά να μην αντιλαμβάνονται τη σοβαρότητα της κατάστασης, ενώ από θαύμα φαίνεται πως δεν έχουμε ως τώρα θρηνήσει θύματα. Δυστυχώς, οι αμοιβές που δίνονται δεν είναι αυτές που κατά την προσωπική μου εκτίμηση θα έπρεπε να είναι για ένα τέτοιο επάγγελμα. Τα τελευταία 3 χρόνια έχουν γίνει 2 ευτυχώς ελαφριά ατυχήματα. Και ένα εξ αυτών ο εργοδότης τα έβαλε και με το σερβιτόρο γιατί καθυστέρησε η παραγγελία.